Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ροδόπης, υπό την αιγίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ και τη συνεργασία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ξάνθης, διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Διαβίου εκπαίδευση φαρμακοποιών». Στόχος της εκδήλωσης ήταν η διαβίου εκπαίδευση των φαρμακοποιών και να έρθει σε επαφή ο Σύλλογος με τις εξελίξεις στην φαρμακοθεραπεία. Η επιμόρφωση είναι μια επιτακτική ανάγκη. Η επιστήμη είναι σε μια συνεχή ροή, καινούργιοι μέθοδοι, θεραπείες προκύπτουν κάθε μέρα και κάθε μήνα, οπότε για αυτά πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, έτσι ώστε όταν έχουμε απέναντί μας τον ασθενή να είμαστε πλήρως καταρτισμένοι για να μπορούμε να του παρέχουμε την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλή θεραπεία. Αυτή στιγμή ο φαρμακοποιός είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για το φάρμακο. Οι Έλληνες πάντα έπαιρναν πάρα πολλά φάρμακα. Και μάλιστα φάρμακα χωρίς να υπάρχει συνταγογράφηση. Είμαστε η δεύτερη μετά τους Μεξικάνους στον κόσμο που παίρναμε αντιβίωση χωρίς να υπάρχει συνταγή. Και αυτό το βίωσα στη φάση που ήμουν στην Αμερική σαν μεταδιδάκτορας, όπου έτυχε η κόρη μου να έχει πυρετό, ήξερα τι φάρμακο έπρεπε να της δώσω, αλλά το φαρμακείο στο Λος Άντζελες δεν μου έδινε το φάρμακο. Μου έλεγε, αν θέλετε, περάστε από τα σύνορα να το πάρετε από το Μεξικό. Αλλιώς εδώ θα πρέπει να κάνετε εισαγωγή στο νοσοκομείο ή να σας δώσει ο θεράπων ιατρός συνταγή για να το πάρετε.